εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την κατάσταση που έχει περιέλθει το νοσοκομείο την τελευταία χρονική περίοδο. Λόγω υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση εξαιτία τη λογιστική αντίληψη και πρακτική τη κυβέρνηση και του Υπουργείου στον κοινωνικά ευαίσθητο τομέα τη υγεία. 25 χρόνια είμαι ασθενή. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από όλο το νοσηλευτικό προσωπικό. Από όλου του γιατρού. Όχι από την κυβέρνηση. Θέλουμε υλικά. Θέλουμε γιατρού. Θέλουμε υγεία. Αυτοί μιλάνε. Εμείς μιλάμε για χρονικές ζωές. Οι εργαζόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκής βρισκόμαστε για άλλη μια φορά σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις για να περιφρονήσουμε και να διευρύνουμε τα ευαίσθητα αυτά κοινωνικά αγαθά με αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη, τη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Αυτή τη στιγμή μαζευόμαστε όλοι εκεί. Στεκόμαστε 10 λεπτά, κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό ότι προχωράμε, συνεχίζουμε και είμαστε δίπλα στον κόσμο όπως θέλουμε και ο κόσμος να είναι δίπλα μας. Και επιπλέον θα έλεγα ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, δηλαδή αυτό που είπε ο Παναγιώτης προηγούμενα, αύριο το πρωί να σταθούμε στην πύλη του νοσοκομείου με το έντυπο υλικό που έχουμε και να το μοιράσουμε εκεί. Δεν μπορούμε, είτε ως άτομα είτε ως συλλογικότητες, το νιώθουμε όλο και περισσότερο, εδώ τουλάχιστον αυτό με κατακλείζει, ότι δεν μπορώ να είμαι όπως χθες. Δεν μπορώ να διασκόλουμε το πρωί, να πηγαίνω στη δουλειά μου, να μιλάω με τους αδέρφους μου, να φεύγω, να πηγαίνω να τρώω με την οικογένειά μου, να κοιμάμαι και άλλοι πάλι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορεί ούτε να πάω σε μια πορεία της GSEE στην Καμάρα στις 4 η ώρα και τελείωσε η υπόθεση. Αυτό δεν μπορώ να πια, εμένα δεν με καλύπτει, θέλω κάτι διαφορετικό. Η ζωή μας αλλάζει, πρέπει να αλλάξουν και οι τρόποι έκφρασης και δραστηριότητά μας. Μιλήσουμε για τα προβλήματα του νοσοκομείου και ειδικά όταν έγιναν πάρα πολύ έντονα τα προβλήματα αυτά. Δηλαδή τον τελευταίο καιρό πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις υλικών, είτε αναλώσιμων είτε εξειδικευμένων υλικών. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη από ιατρικό προσωπικό και από τα παραϊατρικά και από το νοσηλευτικό, όχι τόσο πολύ στο νοσηλευτικό, ειδικά στο νοσοκομείο μας. Γιατί είχαμε και την νοσηλευτική σχολή εδώ, οπότε μας τροφοδοτούσε κατά κάποιο τρόπο από νοσηλευτές, αλλά από όλους τους άλλους εργαζόμενους και ειδικά από ιατρικό προσωπικό, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη έλλειψη τα τελευταία 2 χρόνια. Ειδικά μερικές κλινικές είναι πια, ενώ ήταν πάρα πολύ καλές και εξυπηρετούσαμε όχι μόνο τον νομό, αλλά και τους όμορους νομούς, Σερών, μέχρι και Κομωτινή έφταναν οι ασθενείς που έρχονταν σε εμάς και η Δυτική Θεσσαλονίκη πάρα πολύ. Εξυπηρετούσαμε ουρολογικά περιστατικά και τώρα η ουρολογική έχει πάψει να υπάρχει γιατί έχει έναν μόνο γιατρό. Δεν μπορεί να βάλει χειρουργία, δεν μπορεί να νοσηλεύσει αρρώστους. Με αποτέλεσμα κάποιοι άρρωστοι ουρολογικοί, με αιματουρία παραδείγματος χάρη, για να καταλαβαίνετε τι λέμε, αναγκάζονται να πάνε στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο συμβαίνει για την Οριλά. Το ίδιο συμβαίνει με την οφθαλμολογική. Το ίδιο συμβαίνει με τον αξονικό που έχουμε μόνο 2 γιατρούς και που λειτουργεί μόνο περίπου 15 μέρες το μήνα σε γενική εφημέρευση. Αυτό σημαίνει ότι ένα τροχαίο, αν έρθει τις μέρες που δεν εφημερεύει ο αξονικός, πρέπει να φύγει με διακομιδή στη Θεσσαλονίκη. Και όλα αυτά δημιούργησαν μία κατάσταση. Αφενός μεν να μην έχουμε υλικά και να μην μπορούμε να δουλέψουμε, αφετέρου να δουλεύουμε παραπάνω από το κανονικό με αποτέλεσμα να είμαστε και επικίνδυνοι για την εξυπηρέτηση των περιστατικών. Και το τρίτο και το κυριότερο, οι μισθοί που ήρθαν στα εκαθαριστικά των μισθών το τελευταίο διάστημα στους υπόλοιπους εργαζομένους ήταν από 4 μέχρι 9 ή 15 ή 70 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση μηνιάτικο ή και ακόμα και αρνητικά. Δηλαδή είχε άνθρωπο που είχε αντί να πάρει μηνιάτικο όσο πληρωνόταν περίπου ένα χιλιάρικο, πήρε μείον 178 ευρώ, έπρεπε δηλαδή να δώσει
και όλα από την τσέπη του επιπλέον. Με αποτέλεσμα να τους τρέχουμε σε καρδιολογικά περιστατικά σαν έκτακτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το καλοκαίρι το μη ιατρικό προσωπικό, στο μη ιατρικό προσωπικό δεν έχουν καταβληθεί υπερορίες και από το Δεκέμβρη παραμένουν απλήρωτες οι εφημερίες του ιατρικού προσωπικού. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις περικοπές των μισθών έχουν δημιουργήσει ακόμα και σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Έτσι. Ταυτόχρονα έχουμε να κάνουμε ένα νοσοκομείο το οποίο κάθε τρεις και λίγο τελειώνει και κάτι από τα αναλώσιμα του, από τα υλικά του, με αποτέλεσμα ο κόσμος να υφίσταται μια ανίποτη ταλαιπωρία και να επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο οικονομικά, στο να χρειαστεί να κάνει ακόμα και εξετάσεις έξω και το να μεταβαίνει σε άλλα νοσοκομεία. Επιπλέον και το τελευταίο είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι υποστελεχωμένο εδώ και αρκετό καιρό, έτσι, σε βασικές του δομές και κλινικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ουρολογική κλινική έκλεισε και αρκετές άλλες κλινικές υπολειτουργούν. Δεδομένου ότι έχουν υπάρξει μαζικές συνταξιοδοτήσεις, οι οποίες ποτέ δεν αναπληρώθηκαν. Και σε αυτό υπάρχει σαφής πολιτική κατεύθυνση και ευθύνη. Σιγά σιγά τα προβλήματα συσσωρεύτηκαν. Η παθογένεια επίσης που υπήρχαν στη λειτουργία του νοσοκομείου έγιναν οξύτερες και έγιναν πιο εμφανείς και δεν μπορούσαμε να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας αυτές που θέλαμε στους κατοίκους του νομού που τις αξίζουν. Το οποίο ξεκίνησε στο νοσοκομείο πριν από περίπου 1,5 μήνα ήταν μια απόπειρα την οποία κάναμε να δοκιμάσουμε κάτι πρωτόγνωρο για τα δεδομένα τόσο της περιοχής όσο και πολύ περισσότερο του νοσοκομείου. Αν σκεφτεί κανείς τόσο την όλη κατάσταση που επικρατούσε όλα αυτά τα χρόνια στο νοσοκομείο αλλά και στη γύρω περιοχή, είναι μια ιδιαίτερη περιοχή ο νομός. Λοιπόν, και είπα να δοκιμάσουμε κάτι το οποίο θα ήταν πρωτόγνωρο με το σκεπτικό αν θα μπορούσε να βγάλει μπροστά μια κατάσταση η οποία υπάρχει τον τελευταίο καιρό και αφορά την πλήρη υποβάθμιση, απαξίωση και διάλυση αυτό που κάποτε ονομαζόταν δημόσιο σύστημα υγείας, σε συνδυασμό με τις τραγικές περικοπές και την πάυση στην ουσία πληρωμών που έχει επιβληθεί εδώ και αρκετούς μήνες στο προσωπικό του νοσοκομείου. Το δεύτερο βασικό στοιχείο που μας έκανε και κάναμε μια πολύ μεγάλη συνέλευση όλων των εργαζομένων ήταν ότι οι διοικήσεις είχαν αρχίσει να γίνονται άσχημα, συμπεριφερόμενοι άσχημα προς εμάς, με την έννοια ότι υποχρεώνονταν οι ειδικευόμενοι να κάνουν εφημερίες τομέα που λέμε, δηλαδή υποχρεώνονταν να εφημερέψουν για πολλά περιστατικά, ενώ ήταν απλώς χειρουργός, έπρεπε να εξυπηρετεί και γυναικολογικά ή ξέρω εγώ οφθαλμολογικά ή οριλά, ή ξέρω, από την άλλη μεριά υπήρχαν δυσκολίες στο να βγουν τα προγράμματα. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι είχαν μείνει μόνοι τους με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες εργασιακές και με το γεγονός ότι ήταν και απλήρωτοι. Αποφασίσαμε λοιπόν να πούμε ότι, και αφού ακούσαμε και όλο ότι είναι στα υπόψη ότι τα νοσοκομεία τα περισσότερα θα κλείσουν με βάση τις επιταγές της Τρόικας, αποφασίσαμε στη συνέλευση να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Να πούμε ότι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, το ότι η κυβέρνηση βγάζει να πληρώνουν 5 ευρώ οι άνθρωποι που δεν έχουν, που δεν έχουν τα στοιχειώδη για να, τα προστοζήν, να πληρώνουν όχι απλώς 5 ευρώ σαν είσοδο, αλλά και για κάθε εξέταση ιατρική, μας έκανε να πούμε ότι αυτό, εφόσον είναι ασφαλισμένοι και έχουν πληρώσει ήδη αυτά που έπρεπε να πληρώσουν με βάση τους μισθούς τους, έπρεπε αυτοί λοιπόν να έρχονται, να έχουν μια δημόσια και δωρεάν υγεία. Αυτό λέει το Σύνταγμά μας. Άρα αυτή η κυβέρνηση, η οποία καταστρατηγεί αυτό το συνταγματικό όρο, είναι παράνομη. Τώρα που και αυτό που δοκιμάσαμε ήταν το να δημιουργηθεί μια γενική συνέλευση των εργαζομένων του νοσοκομείου, κάτι το οποίο επαναλαμβάνω είναι πρωτόγνωρο για αυτό το νοσοκομείο, το οποίο το χαιρέτησαν όλοι οι εργαζόμενοι, λοιπόν, από κοινού τόσο των ιατρών όσο και του μη ιατρικού, ας πούμε, προσωπικού, για να το βάλω όλο μαζί. Κάναμε μια γενική συνέλευση 13 του μήνα με όλους τους εργαζόμενους, τον ονομάσαμε συνέλευση των εργαζομένων, για να μην έχει ετικέτες, γιατί δεν θέλαμε να υπάρχει, θέλαμε να δώσουμε την ένταση του πράγματος, ότι όλοι οι εργαζόμενοι είμαστε ίσοι. Δεν θέλουμε την ετερονομία, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε ετερονομία, θέλουμε ισονομία μέσα στους χώρους εργασίας και το βασικό είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε ιεραρχίες πλέον. Οποιαδήποτε ένωση ή σωματείο έχει ιεραρχίες και αυτό είναι που κάνει την ετερονομία να γίνεται εκ των όνων κάνευ αυτή τη στιγμή και να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν ισότιμοι και με δημοκρατία. Δηλαδή αυτό που κάνανε, απαντήσαμε σε έναν εκφασισμό που έκανε η κυβέρνηση με όλα αυτά που σας είπα πριν,
απαντούσαμε με δημοκρατία, πραγματική δημοκρατία, με αυτό το στυλ. Το σημαντικό είναι ότι όταν αποφασίσαμε να κάνουμε συνέλευση εργαζομένων, είπαμε ότι από δύο πράγματα με αυτόν τον τρόπο δεν κινδυνεύουμε. Το ένα από τις ετικέτες των πρωτοδικείων, που είναι η ιεραρχία, όπως σας είπα και πριν, η ένωση του νοσοκομείου, των νοσοκομειακών γιατρών, που είμαι εγώ πρόεδρος, ή το σωματείο των εργαζομένων, που είναι οι άλλοι πρόεδροι. Αυτό αυτομάτως έχει ένα κίνδυνο βασικό, το να καπελωθεί από κάποια κόμματα ή από κάποιες ομοσπονδίες, όπως είπαμε, που μπορεί να είναι προσκύμενες επίσης σε κομματικούς σχηματισμούς. Αυτό το αποφεύγεις όταν κάνεις συνέλευση εργαζομένων. Εκεί είναι η ισονομία. Και στην ισονομία δεν μπορεί κανένα κόμμα να μπει. Γιατί αυτά έτσι κι αλλιώς είναι η ετερονομία, είναι χαρακτηριστικό τους γνώρισμα, η ιεραρχία τους με προέδρους και όλα αυτά. Είναι ούτως ή άλλως η ιεραρχία την οποία θέλουμε να πολεμήσουμε ουσιαστικά. Και επομένως κανένας πολιτικός σχηματισμός δεν μας προσέγγισε, δεν τόλμησε να μας προσεγγίσει, ούτε φυσικά να μας καπελώσει με αυτό το στυλ. Αυτό που αποφασίσαμε να κάνουμε ήταν μία, σε εισαγωγικά, ένα μπλοκάρισμα των GSEE που πληρώνει ο κόσμος το 5 ευρώ, ένα μπλοκάρισμα μόνο του εισπρακτικού μηχανισμού του νοσοκομείου, σε συνδυασμό με έναν έλεγχο των εγγράφων που θα πήγαιναν στο γραφείο του διοικητή, προκειμένου να μπλοκαριστούν ή να πέσουν στα χέρια μας έγγραφα τα οποία θα αφορούσαν συγχώνευση, απόλυση, εφεδρεία, οτιδήποτε άλλο. Σίγουρα αυτό δεν καθιστά αυτοδιοίκηση στο νοσοκομείο. Ποτέ δεν τέθηκε ζήτημα ουσιαστικής αυτοδιοίκησης ή αυτοδιαχείρισης. Ούτως ή άλλως η ελληνική γλώσσα είναι σαφής στο ότι είναι αυτοδιαχείριση αυτοδιοίκηση. Δεν μπορώ να πούμε ότι έγινε εδώ πέρα κάτι τέτοιο. Απλά είπαμε να εκμεταλλευτούμε το δικαίωμα της επίσχεσης για τις μη δεδουλευμένες ώρες μας και να κάνουμε κάτι πιο δημιουργικό και να βγάλουμε ένα πρόβλημα έξω στην κοινωνία. Από το να πούμε, ας πούμε, δεν ερχόμαστε εδώ να δουλεύουμε. Και κάναμε τρία πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι κάναμε επισχέσεις, αποφασίσαμε να κάνουμε επισχέσεις, να εξυπηρετούμε μόνο τα έκτακτα, γιατί έτσι κι αλλιώς τα υλικά μας είναι μόνο για τα έκτακτα ουσιαστικά. Δεν έχουμε υλικά για να κάνουμε και προγραμματισμένες εξετάσεις ή χειρουργία. Το δεύτερο βασικό ήταν ότι έπρεπε να δείξουμε ότι οι διοικήσεις και το Υπουργείο και όλη η κυβέρνηση είναι παράνομοι και έπρεπε να δείξουμε ότι είμαστε εναντίον όλων αυτών και ότι οι εργαζόμενοι είναι οι νόμιμοι, αυτοί που δουλεύουν και πληρώνονται με το μισθό τους τόσα χρόνια, οφείλουν λοιπόν να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους και κατ' επέκταση και τον εργασιακό τους χώρο στα χέρια τους, με ό,τι τρόπο μπορούσαν. Και γι' αυτό καταλάβαμε και τους εισπρακτικούς μηχανισμούς για να μπορούν στα ταμεία να μην πληρώνει ο κόσμος την είσοδο των εξωτερικών ιατρίων, να μην πληρώνουν μετά οι έγγυες που είχε βγει από το Υπουργείο νόμος ότι πρέπει να πληρώνουν παραδείγματος χάρη για μία απλή γέννα 900 ευρώ που δεν είχε η γυναίκα να τα δώσει και αναγκαζόταν και έφευγε και πήγαινε σπίτι της, ή για μία απλή χολοξυθεκτομή να δίνει 1450 ευρώ. Πράγμα το οποίο ήταν απαράδεκτο μέχρι τότε να δίνονται εφόσον ήταν ήδη στα ταμεία τους πληρωμένα όλα αυτά και να τους κυνηγάει και η εφορία και στο σπίτι τους όταν έφευγαν από εδώ μετά από την επέμβαση. Όλα αυτά λοιπόν κρατήσαμε τους εισπρακτικούς μηχανισμούς εμείς στα χέρια μας και ο κόσμος ερχόταν για τις τρεις εβδομάδες που είχαμε αυτή την κατάληψη δωρεάν και μας φυλάγει για τα χέρια. Το δεύτερο που κάναμε ήταν ότι έπρεπε να επισημάνουμε ότι η διοίκηση είναι παράνομη όπως είναι όλη η κυβέρνηση. Και έπρεπε να ελέγχουμε τα έγγραφα τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν και να λένε ότι συγχωνεύονται τα νοσοκομεία ή κλείνουν κλινικές ή καταργούνται κρεβάτια ή απολύεται κόσμος. Γιατί είναι μέσα στις επιταγές επίσης 150.000 υπάλληλοι να απολυθούν. Και θα αρχίσουν από το κοινωνικό κράτος, γιατί από εκεί ξεκινάνε οι άνθρωποι αυτοί. Δεν απολύουν τους δικούς τους που τους διορίζουν αβέρτα γιατί είναι παρατρεχάμενοι στα υπουργεία τους. Απολύουν αυτούς που επιτελούν κοινωνικό έργο. Και το κοινωνικό αγαθό της υγείας δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, ήταν φως φανάρι. Και το τρίτο που κάναμε ήταν μια ομάδα από εμάς να καταλάβει το πρωτόκολλο για τους ίδιους λόγους. Ό,τι εισαγόμενο ή εξαγόμενο έγγραφο υπήρχε, έπρεπε να περνάει από τη δική μας δικαιοδοσία. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κίνηση δεν είχε τη συμπαράσταση που θα έπρεπε να είχε από τον ιατρικό κλάδο του νοσοκομείου. Πολεμήθηκε από συγκεκριμένα συμφέροντα και συγκεκριμένους ανθρώπους εδώ πέρα, συναδέλφους, αν μπορεί κανείς να βάλει πλέον αυτόν τον όρο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πρόβλημα και στην υλοποίηση των αποφάσεων. Λοιπόν, η όλη αυτή προσπάθεια από την αρχή πολεμήθηκε τόσο από τη διοίκηση του νοσοκομείου όσο και από συγκεκριμένους ανθρώπους εδώ πέρα,
οι οποίοι κατέχουν θέσεις και αφορούν τμήματα του ιατρικού προσωπικού, αλλά και από κρατές συνδικαλιστικές δυνάμεις στο χώρο του νοσηλευτικού προσωπικού. Λοιπόν, που με τη στάση τους υπονόμευσαν την όλη προσπάθεια η οποία έγινε, συγκρότησαν μια ομάδα με σαφή δομή, ιεραρχία και λειτουργία, η οποία έθεσε σαν μόνο στόχο την απαξίωση και την υποβάθμιση, ακόμα και την, ας πούμε, διάλυση του όποιου αγώνα πήγε να ξεκινήσει. Το να πάρουμε, ας πούμε, το νοσοκομείο στα χέρια μας σαν εργαζόμενος νοσοκομείου στα πλαίσια μιας αυτοδιαχείρισης ή αυτοδιοίκησης θα ήταν σίγουρα κάτι θετικό, εν τούτης όμως είναι αρκετά βήματα μπροστά την παρούσα κατάσταση στην οποία υπάρχουμε. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να σώσουμε μια κατάσταση από, τόσο από τον εκφυλισμό που μπορεί να επιχειρηθεί, από τη συκοφάντηση και από την τρομοκρατία, έτσι, να την παγιώσουμε με έναν τρόπο και να βγει μπροστά, και αν σε κάποιο σημείο προκύψει, είναι κάτι το οποίο, στο οποίο είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι, ας πούμε, της ώρας, είναι κάτι πολύ πιο προωθημένο. Δεν μπορέσαμε να περάσουμε στην αυτοδιαχείριση, γιατί είχαμε πάρα πολύ λίγο. Προϋπέθετε ότι έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή στην κινητοποίηση. Δηλαδή, επειδή ήταν 600 συνολικά οι εργαζόμενοι μαζί με τα κέντρα υγείας και όλους, γιατροί και νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, και οι επισχέσεις που δείχνανε ποιοι ακριβώς είμαστε σε κινητοποίηση ήταν γύρω στις 300, ήμασταν ακριβώς σχεδόν η μισή. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα ακολούθησαν προσωπικές διώξεις σε εργαζόμενους στο νοσοκομείο και ένα κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού, το οποίο, επαναλαμβάνω, καθοδηγήθηκε από συγκεκριμένους ανθρώπους εδώ μέσα. Λοιπόν, και σίγουρα προφανώς σε αγαστή συνεργασία με την πολιτιακή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Από εκεί και έπειτα είναι χαρακτηριστικό ότι ένας συνάδελφος αναισθησιολόγος από τους πλέον αγωνιζόμενους συναδέλφους εδώ πέρα και από τους καλύτερους γιατρούς του νοσοκομείου, γεγονός το οποίο το έχει επιδείξει με την προσωπική του στάση όλα αυτά τα χρόνια εδώ πέρα, μετατέθηκε προσωρινά για ένα τρίμηνο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, χωρίς να ενημερωθεί κανένας από το τμήμα του, χωρίς να ενημερωθεί καθόλου ο ιατρικός κλάδος εδώ μέσα, να υποστελεχωθεί ακόμα περισσότερο ένα τμήμα που αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα, και σίγουρα πιστεύουμε ότι αυτό αποκτά το χαρακτήρα της πολιτικής δίωξης εξαιτίας των πεπιθήσεων και της στάσης την οποία κράτησε εδώ μέσα ο συνάδελφος. Επιπλέον, είναι και ένα ζήτημα το ότι τις τελευταίες μέρες έχει ξεκινήσει ένα κλίμα τρομοκράτησης των εργαζομένων, στο οποίο, επαναλαμβάνω, συμμετέχουν μέλη αυτής της ομάδας που έχει συγκροτηθεί από το αντίπαλο, ας πούμε, στρατόπεδο, λοιπόν, το οποίο εκφοβίζει τους εργαζόμενους ότι έχουν κρατηθεί τα ονόματά τους, αυτών που έχουν καταθέσει επίσχυση, και ότι όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη σε περίπτωση εφεδριών, απολύσεων και όλα αυτά. Καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργήσει, λοιπόν, ένα κλίμα εκρηκτικό, ένα κλίμα το οποίο πιθανά και να φέρει μια οπισθοχώρηση στην πλευρά των εργαζομένων, έτσι, και πως ένα σημείο είναι και δικαιολογημένο, και θα δούμε αυτό πως θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, ο μόνος τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται αυτό είναι μαζικά. Μαζικά, με το να πούμε ότι συνεχίζουμε μαζικά και σε πιο δυνατούς τόνους, δηλαδή να περάσουμε από την παθητική άμυνα στην ενεργητική αντίσταση πλέον μέσα στο νοσοκομείο, σε όλα αυτά τα φαινόμενα. Και δεύτερον, προσωπικά το προχωρώ ένα βήμα πιο πέρα και στην, ακόμα και αν χρειαστεί, προσωπική περιθωριοποίηση και στοχοποίηση των συγκεκριμένων ανθρώπων που κάνουν συγκεκριμένη δουλειά εδώ μέσα. Ο πολιτικός που δεν έχει έρθει στο νοσοκομείο να δει τα προβλήματά μας, το ξέρω, αλλά δεν ήρθατε να δείτε τα δικά μας. Αυτό σημαίνει promotion για εσάς και δεν το θέλαμε αυτό. Θέλαμε να δείξετε ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτή τη στιγμή υπέρ της υγείας, της δωρεάν και δημόσιας. Συμφωνείτε, αλλά μπορείτε να το πείτε μέσα στο νοσοκομείο, όχι στα κανάλια. Ωραία. Επομένως, σταματήστε. Δεν λέμε ότι έγινε κάτι φοβερά ανατρεπτικό στο νοσοκομείο, αλλά για τα δεδομένα αυτού του νοσοκομείου ήταν μια πολύ προωθημένη κίνηση. Έγινε και μια πορεία στο κέντρο του Κιλκής, που τέθηκαν κάποια ζητήματα, προβλήθηκε μια ταινία μετά στο συνεδριακό μέγαρο, στο συνεδριακό κέντρο του νομού Κιλκής, που την παρακολούθησε κόσμος από το νοσοκομείο, στην οποία περιγράφεται μια κατάσταση, το δόγμα του σοκ, μια κατάσταση του πόσο σμαλάζουν πράγματα σε κοινωνίες. Δηλαδή, θέλαμε να βάλουμε και μια προβληματική μέσα στην όλη κινητοποίηση. Ξέχασα να πω ότι ήταν πρωτοποριακό, γιατί στη συνέλευση είχαμε πει ότι αν κάνουμε απεργίες απλώς, η απεργία είναι σε καιρό ειρήνης. Αυτό το στυλ είναι ότι αναγνωρίζεις μια κυβέρνηση νόμιμη και εσύ απλώς κάνεις αίτημα σε κάποιον που είναι ιεραρχικά πάνω από σένα.
Εμείς δεν θέλαμε να δείξουμε, θέλουμε να καταργήσουμε αυτού του τύπου την ιεραρχία. Επομένως, απεργίες, τάσεις και οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να γίνει σε τέτοια περίοδο που είναι περίοδος πολέμου. Και γι' αυτό και κάναμε την κατάληψη που δείχνει μία κινητοποίηση δυναμική εναντίον του συστήματος, το οποίο δεν τον αναγνωρίζουμε σαν νόμιμο πλέον. Αν μπορέσουμε να ανοίξουμε και την κατάσταση από το νοσοκομείο, να την πάρει στα χέρια του ο κόσμος, έτσι, μπορεί να βρεθούμε πολύ κοντά σε ένα γεγονός που μπορεί να σημαίνει ακόμα και ένα ξεσηκωμό στην πόλη. Και είναι ένα ζητούμενο αυτό. Για να μπορέσει να σώσει κάτι από αυτό εδώ το δημιούργημα, γιατί μην ξεχνάτε, μάλλον μην ξεχνάτε να σας αναφέρω ότι το νοσοκομείο του Κιλκής χτίστηκε από τους κατοίκους του Κιλκής πριν από 80 σχεδόν και χρόνια, αλλά χτίστηκε από τους κατοίκους του Κιλκής. Μόνοι τους μετέφεραν τις πέτρες. Είναι στην ουσία ένα νοσοκομείο που ήταν αυτοχρηματοδοτούμενο όταν δημιουργήθηκε. Είναι λίγο φαϊνότερο ότι αν δεν διαχειριστούμε εμείς αυτή την κατάσταση, δεν εξεγερθεί ο κόσμος και από υπήκοοι που είμαστε φοβισμένοι έστω, δεν γίνουμε συνειδητοποιημένοι πολίτες για να διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν για μας και για τον κόσμο που τους παρέχουμε υπηρεσίες, δεν μπορεί να φύγουμε από αυτή τη λέλαπα, από αυτή την παγίδα. Εάν θέλουμε να σώσουμε ένα νοσοκομείο, υπάρχει μόνο μία λύση και αυτό είναι ο ξεσηκωμός. Μας υπόσχονται οι πολιτικοί μας ότι δεν θα κλείσει. Αυτό δεν μας αρκεί για τίποτα. Εμείς σήμερα υπολειτουργούμε, σήμερα έχουμε υποβαθμιστεί. Σήμερα δεν μπορούμε να προσφέρουμε υγεία στο λαό μας. Με αφορμή τώρα τις μελλοντικές δράσεις, ήδη έχει καθοριστεί την Τετάρτη, 22 του μηνός, 21 του μηνός, μία ας πούμε συγκέντρωση, ένα μάζεμα στο, πάλι στο συνεδριακό κέντρο του Κιλκής, όπου είναι καλεσμένοι όλοι οι φορείς και όλοι οι πολίτες της πόλης να ενημερωθούν για την κατάσταση του νοσοκομείου, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, να γίνουν κοινωνή του προβλήματος και να έρθουν όχι να συνδράμουν στο δικό μας αγώνα, αλλά να περάσει ο αγώνας στα δικά τους χέρια. Λοιπόν, το νόημα αυτής της σημερινής συνάντησης είναι, ας πούμε, μία πρώτη έξοδος, μία πρώτη κρούση σε μία πραγματικότητα που υπάρχει, ώστε να αρχίσει να προπαγανδίζεται σιγά σιγά η ιδέα του να ξεσηκωθεί ο κόσμος του νομού και να απαιτήσει το αυτονόητο. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα, όσον αφορά τους φορείς, και αυτούς που είναι εδώ και αυτούς που είναι απόντες, μπορεί πλέον μέχρι τώρα να έλεγε κάποιος ότι έχει ακούσει, αλλά κύριοι και κυρίες, να το ξέρετε ότι από εδώ και έπειτα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε. Πρέπει να κινητοποιηθούμε. Δεν μπορούμε μόνοι μας εμείς. Εμείς ζητάμε τη βοήθεια όλων των συμπολιτών μας. Μόνο έτσι πιθανόν να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. 137 νοσοκομεία στη χώρα δεν μπορούν να μείνουν και τα 137. Θα καταργηθούν ή θα κλείσουν τα 50, θα μείνουν 82 με 83. Ήδη ετοιμάζουν 555 κλίνες. Και άλλες 1460 που είναι κούκλες με και οτιδήποτε έτοιμες να τις δώσουν στον ιδιωτικό τομέα. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι θα αρχίσετε να πεθαίνετε γιατί δεν θα έχετε λεφτά να πάτε σε ένα δημόσιο και δωρεάν εθνικό σύστημα υγείας που έκοψε πια να είναι και δημόσιο και δωρεάν. Δεν είναι δυνατόν σήμερα το 2012 ένα νοσοκομείο που το 2010 είχε 29 εκατομμύρια, δεν ξέρω 29 εκατομμύρια, 24 εκατομμύρια χρηματοδότηση, σήμερα να προσπαθεί να τα βγάλει με 5,5. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε? Όσο και να μειώσουμε τα φάρμακα για να παίρνουμε και νόσημα, όσο και να μην παίρνουμε μάτια πρώτης ποιότητας, όσο και να μην χρησιμοποιούμε καλές ίδιες και να παίρνουμε κινέζικες, δεν γίνεται να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Με το νοσοκομείο, με την διοίκηση, είμαστε σε αντιπαράθεση γιατί δεν μας πιστεύουν. Στον κόσμο του Φεβρουάριου και του Γενάρη δεν είχαμε πετρέλαιο και κανείς δεν μας πίστευε ότι μέσα στο χειρουργείο είχαμε τον άρρωστο να του πάει από το κρύο. Κανείς δεν μας πίστευε από τους πολίτες. Γράφονται σε εφημερίδες. Γίνονται κινητοποιήσεις. Γίνονται κινητοποιήσεις των εργαζομένων μέσα στο νοσοκομείο. Και οι φορείς εδώ λένε θα είναι συμπαραστάτες. Ήρθανε κάποια στιγμή να ρωτήσουν οι φορείς, γιατί εμείς είμαστε εργαζόμενοι, θα πάμε στη δουλειά μας, θα κάνουμε μια γενική συνέντευξη. Να πούνε ρε παιδιά, τι γίνεται. Τι γίνεται ρε παιδιά εδώ πέρα, υπάρχει ένα νοσοκομείο το οποίο κλείνει, δεν έχει γιατρούς. Πεθαίνει ο κόσμος στον δρόμο, θα αρχίσει να πεθαίνει ο κόσμος στον δρόμο. Και λένε δεν έχουμε ενημερωθεί, δεν ξέρουμε, δεν μας είπατε τίποτα. Από καλέσματα η ΕΝΙΚ και το Σωματείο Εργαζομένων, άλλο τίποτα. Και δελτία τύπου,
και ψηφίσματα και πορίσματα και διαμαρτυρίες και όλα. Η απορία μου είναι, σήμερα ήταν υποτίθεται σύσκεψη για φορείς και είναι πέντε φορείς εδώ. Γιατί ο Εμπορικός Σύλλογος, έτσι κυρία Καραμπίδη. Πέντε φορείς. Ήσταν οι κάτοικοι, όταν βλέπω ας πούμε στην πορεία, ήμασταν 150 και άλλοι 500 που μας βλέπανε. Πρώτη διαπίστωση λοιπόν δεν ανταποκρίνουν οι φορείς. Δεν τους αφορά, τους αφορά. Δεύτερον, οι πολίτες, τώρα φυσικά είναι και πολίτες όλα τα πράγματα, με ποιον τρόπο μπορούν να συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα. Με το να συμμετέχουν μια φορά σε μια πορεία, φτάνει αυτό δηλαδή, να στείλουν το μήνυμα. Πρέπει δηλαδή, γιατί είμαι και εγώ σε αυτό το προβληματισμό μαζί σας, επειδή το αισθάνομαι και εγώ δικό μου το νοσοκομείο και εξυπηρετούμε από αυτό, δεν έχω πάει σε ιδιωτικό στο ζωή μου και εγώ μην πάω ποτέ. Με ποιον τρόπο θα συμμετέχουν οι πολίτες σε αυτόν τον αγώνα. Μαζευτήκαμε εδώ και ο σκοπός μας δεν ήταν μόνο να ενημερώσουμε. Ενημερώσαμε και μία και δύο και τρεις και τέσσερις. Ο σκοπός μας ήταν να ευαισθητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο και να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα. Εδώ πέρα μέσα ακουστήκαμε δύο-τρεις προτάσεις. Αυτές τις